καλησπερίσουμε τον ραδιοφωνικό παραγωγό Δημήτρη Δερματά. Τον βλέπετε και στο πάνελ της Χριστιάνας, αλλά τις τελευταίες μέρες δεν είναι παρόν. Από το Γενικό Νοσοκομείο το μας λέει καλημέρα. Δημήτρη μου, σε χαιρετώ. Περαστικά σου καταρχάς. Καλημέρα, Κάτια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Πώς είσαι, έκανες χειρουργείο. Θα πάμε στις ηθίκες κάτω από τις οποίες βρέθηκες στο νοσοκομείο. Αλλά πες μας πρώτα πώς είσαι. Έχω κάνει ένα τετράωρο χειρουργείο. Έχω έτσι ένα βαρύτατο, ένα σοβαρό σπάσιμο στο πόδι. Καθώς και έτσι ένα πολύ βαθύ τραύμα. Να. Το οποίο προσπαθούμε να δούμε με τον πλαστικό χειρούργο πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πάμε να δούμε τις ηθίκες κάτω από τις οποίες βρέθηκες, αν θέλεις, τραυματισμένος και χρειάστηκε να εγχειριστείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Κινείσαι συνήθως με τη μοτοσυκλέτσα σου. Ακριβώς, κινούμαι με τη μοτοσυκλέτα μου. Πήγαινα στη δουλειά μου, ήμουνα στην Γρίβα Διγενή. Κάποια στιγμή βλέπω αριστερά, τέρμα αριστερά, ένα πατίνι, μια κοπέλα από τις Φιλιππίνες με ένα πατίνι. Ναι. Ηλεκτρικό πατίνι. Αποφασίζει η κοπέλα αυτή έτσι ξαφνικά από τέρμα αριστερά να βρεθεί τέρμα δεξιά. Εγώ ήμουν στο κέντρο, στη μεσαία λωρίδα και βρέθηκε μπροστά μου. Ναι. Δηλαδή άλλαξε έτσι ξαφνικά την πορεία της, αγέροχη, περήφανη, έτσι όπως είναι όλοι μπροστά στα πατίνια στημένη, το κεφάλι ευθεία, ούτε καν γύρισε να κοιτάξει. Και βρέθηκα να σέρνομαι με το μηχανάκι μου μερικά μέτρα, με πλάκωση. Στην προσπάθειά σου να την αποφύγεις. Φυσικά, ναι. Ναι. Δεν χτυπήσατε. Όπου, με τη... Η κοπέλα, ακούμπησα λίγο στο πατίνι. Έπεσε κάτω και η κοπέλα, αλλά δεν έπαθε γρατζουνιά. Ναι. Ενώ εσύ, ευτυχώς δεν έπαθες τα χειρότερα, Δημήτρη μου, όμως είσαι στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε και πότε θα καταφέρεις να κάνεις τα χειρουργία σου ό,τι χρειαστεί για να επανέλθεις στη δουλειά σου. Τη ζημιά στο μηχανάκι σου και όλα όσα χρειάζεσαι τώρα, δεν υπάρχει κάποιος να σε αποζημιώσει. Αυτό προκύπτει από όλη την περιπέτειά σου. Αυτό που προκύπτει είναι ότι πέρα από το τραύμα το σωματικό, το τραύμα το ψυχολογικό, γιατί ειλικρινά δεν θα ήθελα να σας περιγράψω το πώς είδα το πόδι μου, τις πληγές μου, ο πόνος που βίωσα. Και είναι εικόνες που γυρνάνε ξανά στο μυαλό μου και είναι πραγματικά ένα τραύμα που μου έχει μείνει. Η ταλαιπωρία που βιώνω. Και αυτό το ότι θα είμαι καθυλωμένος 2 μήνες περίπου, δηλαδή δεν θα μπορώ να είμαι λειτουργικός, και συν οι ζημιές ηλικίες, από τα ρούχα που φορούσα μέχρι το μηχανάκι μου που ήταν ένα ολοκαίριο μηχανάκι, αυτή τη στιγμή δεν μου το καλύπτει κανένας. Ναι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα πληρώσω από την τσέπη μου. Ναι. Γιατί συγκρούστηκα με ένα ανασφάλιστο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Σωστό. Και έτσι ανοίγει αυτό το θέμα που δεν υπάρχουν πρόνοιες. Υπάρχει ένα νομικό κενό για το πού πρέπει και να διακινούνται, έτσι μιλώντας για μικροκινητικότητα και το γεγονός ότι δεν έχουν ασφάλεια και δεν καλύπτονται και από ένα ταμείο που υπάρχει για όσους είναι ανασφάλιστοι. Και είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη μου. Εμείς να σου ευχηθούμε περαστικά, έτσι το συντομότερο, να επιστρέψεις στη δουλειά σου, στο ραδιόφωνο, εδώ στον Α, σε ό,τι κάνεις. Εξ αφορμής όμως, αναδεικνύουμε αυτό το θέμα, θα πρέπει να τροποποιηθούν νόμοι ή άλλος πώς, γιατί κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Γιατί είναι και η ευθύνη, δεν το παίρνει κάποιος. Δεν είναι... Έτσι, παιδικό παιχνίδι, είναι σοβαρό και μπορεί να προκαλέσει δυστυχήματα, όπως και στην δική σου την περίπτωση. Και επιβεβαιώνεται από αυτά που ακούω και στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες. Είναι πολύ συχνά πλέον τα δυστυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Να. Και αυτοί που έδωσαν το case στο να κυκλοφορούν, θα έπρεπε να τα έχουν προβλέψει όλα αυτά. Γιατί εγώ, ως νόμιμος πολίτης, έχω πληρώσει τα πάντα για να είμαι καλυμμένος με το μηχανάκι μου και τις ασφάλειές μου και τα MOT μου. Εννοώ. Είμαι εντάξει. Εμένα ποιος θα με καλύψει τώρα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Αυτό θα αναζητήσουμε και εμείς, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, Δημήτρη μου. Η κοπέλα φορούσε κράνος. Που η κοπέλα φορούσε κράνος, ναι. Όχι, γιατί σκέφτομαι και τα χειρότερα, από την έννοια ότι και ενώ δεν έφταιγες, χτύπησες. Αν όμως η κοπέλα αυτή είχαν και τη ζωή της, το τραύμα πάλι θα ήταν όλο δικό σου. Βέβαια. Ότι ευθύνεσαι κιόλας. Ακριβώς. Και κάποια μου, αν εγώ είχα αυτοκίνητο, το πιο πιθανό να έχει χάσει τη ζωή της. Ακριβώς. Γιατί ήμουν με μηχανάκι και την γλίτωσε. Ενώ
Θα μπορούσε να την είχα χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, αλλά εξ αφορμής προκύπτει αυτό το κενό, το οποίο κάποιος πρέπει, αυτή τη στιγμή επιτρέπεται η διακίνησή τους, να δει και τι θα κάνει με αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, ξανά περαστικά. Όλοι εδώ στον Α, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε περιμένουμε το συντομότερο. Σε χαιρετώ.